σας καλή εβδομάδα σε όλους και επίσημα πλέον μπορώ να σας ευχηθώ χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, καλές γιορτές να έχουμε, να προσπαθήσουμε έστω και αυτές τις μέρες να μην φορτώνουμε το μυαλό μας με τα αυτά που συμβαίνουν τέλος πάντων και με όλα αυτά τα άσχημα και την δύσκολη καθημερινότητα λόγω της κατάστασης που ζούμε σε αυτή την όμορφη χώρα. Να περάσουμε όμορφα τις γιορτές με την οικογένειά μας. Παρ' όλα αυτά όμως οι ειδήσεις τρέχουν, γι' αυτό και είμαστε εδώ στην τηλεόραση της Ζούγκλας και η Αγγελική Στόγια σας υπόσχεται ότι μέχρι και τη μία θα προσπαθήσουμε να μάθουμε όσο δυνατόν περισσότερα. Τι έχει συμβεί λοιπόν μέχρι αυτή την ώρα. Όμως αυτό που μας ενδιαφέρει, αν θα λέγαμε λίγο παραπάνω, είναι τι καιρό θα έχουμε αυτές τις άγιες ημέρες των Χριστουγέννων, γιατί αρκετοί από εμάς θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε να δούμε τους γονείς μας, θα πάμε να δούμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Τάσο Αρνιακό, ο πλέον ειδικός για να μας μιλήσει για τον καιρό και θέλουμε πάρα πολύ να μάθουμε πώς θα περάσουμε τα φετινά μας Χριστούγεννα. Κύριε Αρνιακέ, καλημέρα σας, χρόνια πολλά και καλή εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Στόγια, για τις ευχές σας. Αντεύχομαι σε εσάς και κυρίως στους ακροατές μας καλές γιορτές. Ευτυχισμένο το καινούργιο έτος που θα μπει, τουλάχιστον να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Μακάρι. Προσωπική, οικογενειακή, πνευματική, ψυχική και σωματική υγεία και δύναμη να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες. Όσον αφορά τον καιρό τώρα που με ρωτήσατε, μετά τις διακάδες των τελευταίων ημερών θα συνεχιστεί ο ήπιος καιρός, αλλά με βροχές. Έτσι, περιμένουμε μετά τις σημερινές διακάδες, σιγά σιγά το βράδυ και το απόγευμα από τα νότιο-δυτικά συννεφιές, οι οποίες θα επηρεάσουν πρώτα την δυτική και νότια Πελοπόννησο και σιγά σιγά τις υπόλοιπες νότιες και κεντρικές περιοχές της χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Βροχή και με κρύο, κύριε Αρνιακέ? Όχι. Νοτιάδες. Ήπιος θα είναι ο καιρός, όπως είπα. Οι άνεμοι θα γυρίσουν νοτιοανατολική, 4 με 5. Τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν τα 6 και τα 7 μποφό στα πελάγη. Παραμονή τώρα των Χριστουγέννων, περιμένουμε συννεφιά σε ολόκληρη τη χώρα. Και από το μεσημέρι και μετά οι βροχές που θα αρχίσουν να σημειώνονται από τα ξημερώματα αύριο στην δυτική και νότια Ελλάδα θα επεκταθούν ανατολικότερα. Έτσι πιστεύω ότι θα βρέξει παραμονή Χριστουγέννων το βράδυ και τη νύχτα στην Αθήνα και το πρωί επίσης. Μετά από το μεσημέρι και μετά θα σταματήσουν οι βροχές, θα προχωρήσουν ανατολικότερα και θα επηρεάσουν βορειότερες υπηρωτικές και νησιωτικές περιοχές μέχρι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Και δεν αποκλείεται στις παραθαλάσσιες και παράκτηριες περιοχές να έχουμε και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βουνά της δυτικής και κεντρικής χώρας, αλλά σε μεγάλα υψόμετρα, από 1.000-1.500 Αυτά μετά τα Χριστούγεννα, έτσι? Αυτά παραμονή και ανήμερα τα Χριστούγεννα. Παραμονή και ανήμερα. Και την Πέμπτη τώρα περιμένουμε σταδιακή βελτίωση του καιρού, αλλά πρωί, αλλά από τα δυτικά ένα νέο κύμα μας έρχεται την Πέμπτη με βροχές, καταιγίδες, πάλι τα ίδια και χιόνια στα βουνά, με νοτιάδες όμως πάλι που θα φτάσουν τα 7 και τα 8 μποφόρ στα πελάγη. Ενώ κακοκαιρία περιμένουμε πια την Παρασκευή ολόκληρη τη χώρα με βροχές στα πυρηνά, καταιγίδες στις θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας. Τα χιόνια σίγουρα, κύριε Αρνιακέ. Θα εξακολουθήσουν να είναι νοτιάδες και περιμένουμε ο καιρός να φτιάξει λίγο το Σαββατοκύριακο. Αλλά από Δευτέρα οι άνεμοι ξαναγυρίσουν σε βοριάδες, με συνέπεια να έχουμε πτώση της θερμοκρασίας πάλι, αρκετή πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια στα βουνά, αλλά και σε ημιωρινές περιοχές της κεντρικής και βόρειας χώρας. Αλλά αυτά θα τα δούμε από την άλλη εβδομάδα. Αυτά θα δούμε τώρα, από την... Εκείνο που μας μένει είναι αύριο θα έχουμε την νεφιά, την Αττική, και βροχή το απόγευμα και το βραδάκι βροχή. Επίσης, η βροχή αυτή θα συνεχιστεί με διαλύματα μέσα στη νύχτα και θα μας ακολουθήσει μέχρι το μεσημέρι των Χριστουγέννων. Από το μεσημέρι και μετά
μιλάω για την Αττική τώρα, mm-hmm. περιμένουμε να σταματήσουν οι βροχές αυτές. Τουλάχιστον να σταματήσουν οι βροχές, να μπορέσει ο κόσμος την ημέρα των Χριστουγέννων να βγει λίγο έξω, να διασκεδάσει, γιατί το έχουμε σίγουρα ανάγκη όλοι μας. Ναι, μπορούμε όμως αυτές τις μέρες, ήταν καλές αυτές οι μέρες, το Σαββατοκύριακο και σήμερα, καλές. Να είναι καλός ο καιρός να βγει, να ψωνίσει, να κάνει. Τα Χριστούγεννα θεωρώ ότι είναι περισσότερο οικογενειακή εορτή. Σωστά. Και η νεολαία ούτως ή άλλως θα βγει να διασκεδάσει το βράδυ της παραμονής. Με βροχή και χωρίς βροχή θα βγούμε και θα περάσουμε έτσι, καλά. Δεν το συζητάμε. Έτσι, αλλά η μέρα των Χριστουγέννων είναι οικογενειακή γιορτή. Ο κόσμος έχει ψωνίσει, είναι στα σπίτια του και δεν πάει να βρέχει έξω. Νομίζω ότι είναι. Σωστά, ό,τι και να κάνει. Είναι μια ημέρα την οποία την περνάμε την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Έτσι είναι. Δεν έχω κάτι άλλο έτσι να είπε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Ερνιακέ. Καλή συνέχεια. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Μάθαμε λοιπόν τον καιρό των Χριστουγέννων. Εντάξει, θα βρέχει. Δεν πειράζει, ας βρέχει. Εμείς καλά θα περάσουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε στο Χαλάνδρι. Διπλή τραγωδία έγινε στο Χαλάνδρι. Ένα άκρος θλιβερό συμβάν. Συνέβη 6:30 το απόγευμα της Κυριακής στο Χαλάνδρι της Αττικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 28χρονος ειδικός φρουρός, οδηγώντας μοτοσικλέτα επί της οδού Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, παρέσυρε και σκότωσε μία ηλικιωμένη. Στη συνέχεια, γεμάτος τύψης και έχοντας δει το πτώμα της γυναίκας να βρίσκεται κάτω στο δόστρωμα, πήγε σε ένα πάρκο. Και όπως αναφέρουν και αυτόπτες μάρτυρες, λίγο αργότερα ακούστηκε ένας πυροβολισμός. Έχουμε και τις φωτογραφίες αποκλειστικές από το zoomle.gr και όσα συνέβησαν στο Χαλάνδρι. Λοιπόν, όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός αστυνομικός έβγαλε το επηρεασιακό του όπλο και αυτοπυρπολήθηκε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να δώσει τέλος στη ζωή του. Είναι ακριβώς αυτό το σημείο που έγινε όλο αυτό που σας περιγράφω στο Χαλάνδρι. Μιλάμε για μια διπλή τραγωδία. Παρέσυρε, σκότωσε γυναίκα με τη μοτοσυκλέτα του και στη συνέχεια πήγε σε ένα πάρκο. Ακούστηκε ο πυροβολισμός και αποδείχτηκε ότι τελικά έδωσε τέλος στη ζωή του. Μην μπορώντας έτσι να συνειδητοποιήσει και να καταλάβει τι συνέβη πριν από λίγα δευτερόλεπτα, δεν ξέρω. Ή όντως γι' αυτό πήγαινε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδερφός του είναι επίσης αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας. Αστυνομικοί που πυρετούσαν μαζί του τονίζουν ότι πρόκειται για ένα υπόδειγμα συναδέλφου και διακρίνονταν για τον εξαιρετικό του χαρακτήρα. Παρόλα όμως τα όσα ακούστηκαν για το συγκεκριμένο αστυνομικό, ο οποίος θέλει να δώσει τέλος στη ζωή του κατά αυτόν τον τρόπο, αφού παρέστηρε, ξαναλέω, μια γυναίκα στο Χαλάνδρι, δεν πάβει να είναι ένα τραγικό γεγονός. Δυστυχώς όμως συμβαίνουν και αυτά. Δυστυχώς συμβαίνουν και αυτά. Οι φωτογραφίες, αποκλειστικές φωτογραφίες, μπορείτε να τις δείτε μπαίνοντας στο zoomle.gr και στην κατηγορία Ελλάδα. Εμείς θα αλλάξουμε τώρα και θα ταξιδέψουμε, γιατί μέσω της τηλεόρασης Ζούγκλας μπορούμε και να ταξιδεύουμε βεβαίως και σε εξωτικούς προορισμούς που επιλέγουν και άλλοτε ισχυροί άνθρωποι του πολιτικού σκηνικού της χώρας, όπως ο κύριος Λιάπης, ο οποίος αποδεικνύεται και κοσμοπολίτης άνθρωπος. Φτωχοτουρίστα δεν τον έλεγα, ή μάλλον θα χαρακτήριζα ένα εφάνταστο τον τίτλο αυτόν που έδωσε στο zoomle.gr στις εξωτικές διακοπές που επέλεξε να κάνει ο πρώην Υπουργός Μεταφορών και Πολιτισμού Μιχάλης Λιάπης, ο οποίος κατάφερε, δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο όπως θα περίμεναν κάποιοι, να αντιμετωπίσει αυτές τις κατηγορίες για τις οποίες, οι οποίες βαρυνόταν. Και ταξίδευσε, πήγε στην Κουάλα Λουμπούρ και το zoomle.gr έχει αποκλειστικές φωτογραφίες με τον πρώην Υπουργό και περνάει και πάρα πολύ καλά, έτσι, από ό,τι μπορούμε να δούμε. Όλο το ρεπορτάζ έχει ο Φίλιππος Καραμέτος από το zoomle.gr και τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Να του πω καλησπέρα και χρόνια πολλά, Φίλιππε. Φίλιππε, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Για πες μας για αυτόν τον φτωχό τουρίστα, Μιχάλη Λιάπη. Ο κύριος Μιχάλης Λιάπης, Έχουμε ασχοληθεί αρκετά μαζί του, βέβαια, αλλά νομίζω ότι έχει εξοργήσει όλο τον κόσμο. Διότι από τη μία δεν είχε χρήματα να συντηρήσει το αυτοκίνητό του, από την άλλη μας είπε ψέματα για το θέμα της φόρτισης της μπαταρίας του. Mm-hmm. Και προφανώς πάει τώρα να φορτίσει τις μπαταρίες τις ίδιες, τις δικές του, στη Μαλαισία.
Τον εντοπίσαμε στους Πετρόνας Towers. Είναι η δίδυμη πύργη της Μαλαισίας, στην Κουάλα Λουμπούρ. Τα υψηλότερα κιόλας κτίρια της πόλης που το επισκέπτονται συνήθως οι τουρίστες για να απολαύσουν τη μαγική θέα, τη μαγευτική μάλλον θέα. Τουρίστες κανονικός, έτσι. Κανονικός. Είχαμε επικοινωνήσει και με το ξενοδοχείο του, να σας πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο και μάλιστα είχε δώσει εντολή να μην τον ενοχλήσει κανένας. Οπότε ήθελε μόνο στις εξορμήσεις του να συναντρέφεται με κόσμο. Ήθελε απόλυτη ησυχία στο δωμάτιό του. Από εκεί και πέρα, εμείς τον εντοπίσαμε στους δίδυμους πύργους της Μαλαισίας. Αναρωτηθήκαμε κιόλας που σε κάποιες φωτογραφίες τον είδαμε με κάποιους αστυνομικούς της περιοχής. Και αναρωτήθηκα πάρα πολύ μήπως έχει και πλαστό διαβατήριο κάποια στιγμή. Αλλά αυτό κάτι τέτοιο δεν είναι. Όλο αυτό στο πλαίσιο του χιούμορ φυσικά, γιατί είναι ειδικό σε αυτά τα θέματα, όπως αποδείχτηκε ο κύριος Λιάπης. Ναι. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, τον έχουμε αποθανατήσει σε τρεις στιγμές του, κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στους Πετρόνας. Να σου κάνω μια ερώτηση, Φίλιππε. Ο Μιχάλης Λιάπης δεν ταξίδεψε μόνος του, αλλά με μια θέλεια ύπαρξη. Όχι. Αυτό, κοιτάξτε, να δείτε, αυτό κυκλοφόρησε σε μια φωτογραφία στον κυριακάτικο τύπο. Τώρα, αν ήταν κάτι παροδικό, δεν ξέρω αν ήταν με την ίδια. Σίγουρα πάντως δεν είναι μόνος του. Πάντως εμείς στους Πετρόνας Towers και ο ανταποκριτής μας εκεί που τον εντόπισε διαπίστωσε πως ήταν μόνος του. Με καπελάκι όπως τον είδατε, με πολύ άνετη και ευδιάθετη στάση. Δεν τον πτωεί τίποτα το Μιχάλη Λιάπη, Φίλιππε. Δηλαδή και τις διακοπές του και τον τουρισμό του κάνει και τις βόλτες του και το χαμόγελό του δεν έχει χάσει. Ακριβώς, μετά από όλα αυτά. Το δικαστήριο είναι στις 30 Δεκεμβρίου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, οπότε έχει πάρα πολύ χρόνο να καθίσει να σκεφτεί τι θα απαντήσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Από εκεί πέρα βεβαίως υπάρχουν κάποιες πληροφορίες που αναφέρουν ότι επειδή πάρα πολλοί δημοσιογράφοι ενόχλησαν τους ανθρώπους στις ρεσεψιόν του ξενοδοχείου, και μάλιστα από ό,τι πληροφορούμε ενδεχομένως να επισφεύσει λίγο το ταξίδι της επιστροφής του ή μπορεί να αλλάξει κάποιο σημείο, δηλαδή από το Σέρατον της Κουάλα Λουμπούρ των 1.000 περίπου ευρώ το τριήμερο, έτσι που τόσο κοστίζει περίπου η διαμονή, μπορεί να μεταφερθεί σε κάποιο μπάγκαλο ή σε κάποια άλλη περιοχή εξωτική της Μαλαισίας. Μάλλον ο κύριος Λιάπης επενδύει τα χρήματά του, προτιμά να επενδύει τα χρήματά του σε τουρισμό, σε κοσμοπολίτικους προορισμούς, εξωτικούς μάλλον, και όχι στις υποχρεώσεις του όπως τα όφιλε, γιατί είναι και πολίτης, αλλά πόσο μάλλον έχει υπάρξει και υπουργός μεταφορών, έτσι. Έτσι ακριβώς, ναι. Παραμένει εκεί δηλαδή ο κύριος. Αυτόν τον είχαμε υπουργό κάποια στιγμή, έτσι. Σωστά. Στο παρελθόν. Παραμένει εκεί στην Κουάλα Λουμπούρ όμως αυτή την ώρα που μιλάμε, σωστά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούν να τον εντοπίσουν πουθενά στο ξενοδοχείο του. Άρα ή έχει αλλάξει ή έχει επισπεύσει το δρόμο της επιστροφής του. Θα το δούμε. Όπως και να έχει, το zoopla.gr είναι στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης και τέτοιων θεμάτων. Επομένως, θα περιμένουμε μεγάλη αγωνία να δούμε, Φίλιππε, την εξέλιξη ή τον επόμενο προορισμό, ίσως του Μιχάλη Λιάπη. Ακριβώς. Θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Εμείς θα αλλάξουμε θέμα. Επικαιρότητα. Θα μείνουμε στην επικαιρότητα και θα συνδεθούμε με τον Βασίλη Ζέρβα, τον δημοσιογράφο από το zoopla.gr, ο οποίος θα μας πει για την σύνταξη στα 60. Τι γίνεται, τι έχει αλλάξει ή δεν έχει αλλάξει, τι συμβαίνει και πώς, τι πρέπει να μάθουν και να οι ασφαλισμένοι οι οποίοι θέλουν να πάρουν τη σύνταξή τους, έχουν δουλέψει τόσα χρόνια και θέλουν να δουν λοιπόν τι θα συμβεί με τις συντάξεις τους. Ο Βασίλης Ζέρβας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Βασίλη, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, καλή εβδομάδα. Εμείς έχουμε διάθεση παρά τις ειδήσεις που ακούμε, έχω να σου πω. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και διαφορετικά. Έτσι είναι. Θέλω να μας πεις ένα θέμα που απασχολεί και τους ανθρώπους που είναι να βγουν σε σύνταξη, ίσως και τους συνταξιούχους και εμάς, τη νέα γενιά, ναι, που θα θέλαμε να πάρουμε κάποια στιγμή σύνταξη. Κοίτα, σε πρώτη φάση αφορά περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενους. Μπορούν λοιπόν μέσω της αναγνώρισης πλασματικών ετών, είτε κατοχυρώνουν συντάξεις πριν το 1993 ή μετά, θα μπορούν από το 2014 και μετά να βγαίνουν σύνταξη στα 62 έτη, μειωμένη βέβαια έτσι, και στα 67 θα μπορούν να βγαίνουν με πλήρη σύνταξη. Υπάρχουν όμως και ανατροπές για τις 4,5 εκατομμύρια ασφαλισμένους, οι οποίες θα αρχίσουν να ισχύουν από 1η-1η του 2014. Τι αλλάζει δηλαδή? Η νέα χρονιά δηλαδή φέτος έχει μεγάλες ανατροπές και για ασφαλιστικό και για συντάξεις. Λοιπόν, προς το καλύτερο, Βασίλη? Δεν νομίζω. Όχι. Δεν νομίζω.
Δύσκολο θα βλέπουμε κάτι πρωτοκαλύτερο, νομίζω, από εδώ και πέρα. Δύσκολο, Δύσκολο, δύσκολο. Λοιπόν, πάμε λοιπόν για τις ανατροπές. Ναι. Έχουμε... Αφού δεν έχουμε κάτι καλό, να ακούσουμε τουλάχιστον να ενημερωθούμε. Όχι, για... γιατί έχουμε και καλό, ρε παιδί. Έχουμε και καλό, ναι. Ας ξεκινήσουμε από τις ανατροπές, λοιπόν, που αφορούν, όπως είπαμε, θα γίνουν για το ασφαλιστικό και συντάξεις μέσα στο 2014, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, θα υπάρξει μια αύξηση των ορίων ηλικίας για γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ. Από πόσο σε πόσο? 2-4 χρόνια. 2-4 χρόνια. Λοιπόν, έχουμε αύξηση ορίων ηλικίας σε βαρέα και ανθυγιεινά. Μείωση ποσοστού συντάξεων. Σε βαρέα και ανθυγιεινά. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι λίγο τρελό, μου ακούγεται εμένα. Το αντίθετο θα έπρεπε να συμβαίνει, αλλά τώρα τι συζητάμε, τέτοιες εποχές. Λοιπόν, έχουμε μείωση ποσοστού συντάξεων σε δημόσιο 10 τράπεζες. Μάλιστα. Μείωση 4% της αναπλήρωσης συντάξεων σε 10 και τράπεζες. Mm-hmm. Αυξάνονται τα πλασματικά έτη σε 7, αυτό δεν είναι κακό. Πάβουν να ισχύουν διατάξεις του νόμου Πετραλιά για τις γυναίκες με ανήλικο παιδί και για τους άντρες που κατηχύρουν δικαίωμα με αναγνώριση προϋπηρεσίας του 2010. Mm-hmm. Διακόπτεται το ΕΚΑΣ για τις ηλικίες κάτω των 65, και εδώ θα δούμε μια μείωση των συντάξεων. Μειώνονται οι επικουρικές συντάξεις με το νέο σύστημα υπολογισμού τους που ξεκινά να ισχύει από τον Ιούνιο του 2014, από τη μέση της χρονιάς και μετά, δηλαδή της νέας χρονιάς. Σας κούρασα, να πω κι άλλα. Τι μας κούρασε, εδώ ακούει ο κόσμος συνταξιούχοι και τραβάνε τα μαλλιά τους. Δηλαδή και εμείς που είμαστε νέα γενιά, που έχουμε μια νόμιμη έτσι δουλίτσα, θέλουμε να μαζέψουμε ένσημα, δεν ξέρω καν ποτέ θα φτάσουμε να πάρουμε. Είναι μικρή ακόμα, Αγγελική, μην τα σκέφτεσαι. Εντάξει, Βασίλη, όμως έχω κι εγώ τα άγχη μου, καταλαβαίνεις με όλα αυτά που ακούω. Αλλά από την άλλη, θέλω να μπαίνω, γιατί έχω ο πατέρα ο οποίος είναι συνταξιούχος και γνωρίζω πώς έχουν τα πράγματα και εκνευρίζομαι, διότι βλέπω έναν πατέρα, το φέρνω ως παράδειγμα αυτό, ο οποίος έχει δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, περιμένει να πάρει μια σύνταξη πόσο του αναλογεί και παίρνει μια μειωμένη σύνταξη κατά 50% μάλιστα μείωση. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ο κόσμος, και τώρα βλέπουμε κόπηκαν τα δώρα τους, μειώνονται συνεχώς οι συντάξεις τους και είναι ένα πραγματικά, δεν ξέρω, αυτή η συνταξιούχη νομίζω είναι ένα πολύ λεπτό θέμα και με αγγίζει πάρα πολύ και με εκνευρίζει, διότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δουλέψει, Βασίλη, όλη τους τη ζωή για να πάρουν αυτά τα χρήματα και τα έχουν πληρώσει. Αυτό. Αυτό πάντως που πρέπει να περιμένουμε και να δούμε είναι και αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ότι με το πρωτογενές πλεώνασμα, το οποίο θα φανεί και επίσημα από το Μάρτιο και μετά, εάν από αυτό το πλεόνασμα θα αρχίσει να επιστρέφει κάποια πράγματα στους συνταξιούχους, όπως είπε, ότι πρώτο μέλημα για την κυβέρνηση θα είναι να επιστραφούν κάποια πράγματα στους χαμηλούς συνταξιούχους, οι οποίοι, όπως είπες πολύ καλά και εσύ, έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια από τα μέτρα τα πανωτά τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση. Να δούμε αν αυτό θα γίνει πραγματικότητα μέσα στη χρονιά. Ο κύριος Σαμαράς έχει πει πάρα πολλά πράγματα πριν αναλάβει την εξουσία. Τώρα που την έχει να αναλάβει, βλέπουμε να αναθεωρεί λόγω των καταστάσεων πάντα. Έτσι. Από την άλλη όμως, εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη και να πιστέψω, δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω, ότι θα κάνει κάτι καλό για τους ανθρώπους αυτούς. Μακάρι, έρχονται γιορτές, να λέμε καλά λόγια και να είμαστε αισιόδοξοι. Πότε θα καθίσεις εσύ? Εμείς θα καθίσουμε τις επόμενες ημέρες, λέμε, Βασίλη. Πότε? Τις επόμενες ημέρες. Α, αυτά είναι. Τις επόμενες ημέρες. Μια χαρά. Ξεκούραση, το μόνο που ζητάμε. Να είσαι καλά, κύριε μου. Καλή συνέχεια και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πώς μπορεί να γίνει ένα σοβαρό θέμα μέσα από ένα διάλογο λίγο πιο καλό το κλίμα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δωρεάν ρεύμα τις ημέρες μεθελομύχλη. Αυτό είναι ένα καινούργιο, μια καινούργια απόφαση που πήρε ο Υπουργός για την παροχή έτσι δωρεάν ρεύματος. Διότι το τελευταίο καιρό, τις τελευταίες εβδομάδες, το θέμα με την μεθελομύχλη είναι αρκετά σοβαρό. Έχει απασχολήσει και την κυβέρνηση, διότι βλέπουμε αυτό το πέπλο να καλύπτει όλη την Αττική από τα τζάκια που ανάβει ο κόσμος. Διότι, όπως έχουμε πει, το να βάλει κάποιος πετρέλαιο σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι πάρα πολύ ακριβό. Από πέρυσι είχαμε δει τον κόσμο έτσι να στενεύεται λίγο, να μην βάζει. Και φέτος ακόμα χειρότερα, έτσι. Έχουν γίνει πάρα πολλά γκάλοπ έξω. Έχουμε μιλήσει και εμείς ήδη έτσι, με πρατήριούχους, οι οποίοι έχουν πει ότι όντως φέτος υπάρχει δραματική μείωση στον κόσμο που βάζει πετρέλαιο. Επομένως, πώς θα ζεσταθεί μια οικογένεια, ένα σπίτι, μόνο ανάβοντας στο τζάκι, λοιπόν. Και αυτό θέλουν να το μειώσουν. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτό, Μαριάννα Μαρμαρά, είναι μια χρυσή τομή που βρήκε η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Λοιπόν, Μαριάννα.
Καλό μεσημέρι. Καλές γιορτές να έχουμε, Μαριάννα, χρόνια πολλά. Το κυριότερο, χρόνια πολλά και υγεία σε όλο τον κόσμο. Και λοιπόν, να πούμε ότι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μετά από αυτό το σάλο που έχει ξεσπάσει με τις οδηγίες μην ανάβετε το τζάκι τις ημέρες που παρατηρείται θελομύχλη κτλ., ανακοίνωσε αργά το βράδυ χθες ότι υπεγράφει κοινή υπουργική απόφαση μεταξύ των Υπουργών Υγείας και του Υπουργού Περιβάλλοντος για την παροχή δωρεάν ρεύματος κατά τις ημέρες που παρατηρείται θελομύχλη. Ήδη ο Υπουργός Υγείας είπε πως η απόφαση βρίσκεται στο Εθνικό Τυπογραφείο και είναι θέμα ωρών να τεθεί σε ισχύ. Διευκρινίζεται ωστόσο ότι η παροχή δωρεάν ρεύματος για τις ημέρες που οι συνθήκες ευνοούν τη συγκέντρωση αιωρούμενων μικροσωματιδίων, δηλαδή εθελομύχλη, αφορά τους δικαιούχους μόνο του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ. Οι πολίτες αυτοί λοιπόν θα έχουν δωρεάν ρεύμα για τις διπλάσεις ημέρες για τις οποίες υπάρχει ανακοίνωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Για παράδειγμα, αν το Υπουργείο Περιβάλλοντος εκδώσει ανακοίνωση 4 ημέρες το μήνα, με την οποία προειδοποιεί ότι οι συνθήκες ευνοούν τη δημιουργία του νέφους της εθελομύχλης, και έτσι με αυτή την ανακοίνωση ζητά τον περιορισμό της χρήσης τζακιών και άλλων θερματικών σωμάτων, στα οποία αναγκαζόμαστε και καίμε ξύλα, από το λογαριασμό των δικαιούχων λοιπόν του κοινωνικού τιμολογίου θα αφαιρείται το ποσό της κατανάλωσης ρεύματος για 8 ημέρες και όχι για 4 ημέρες που έχει εκδοθεί η οδηγία. Ωστόσο, ο κύριος Γεωργιάδης δεν αναφέρθηκε επακριβώς στο όριο της ατμοσφαιρικής ρήπανσης πάνω από το οποίο θα παρέχεται δωρεάν ρεύμα. Δηλαδή, το γνωρίζει, μήπως το γνωρίζει, να γίνει λίγο ο δικηγόρος του διαβόλου. Ναι, μήπως είναι ίξες αφήξεις, δηλαδή λέμε ότι είναι στο τυπογραφείο, πόση ώρα θέλει να τυπωθεί. Εν πάση περιπτώσει, πληροφορίες που είχαν δει το φως δημοσιότητας λίγο πριν κάνει τη δηλώση ο Άδωνος Γεωργιάδης, ανέφερε ότι το δωρεάν ρεύμα θα παρέχεται όταν η ρήπανση φτάνει σε επίπεδα κόκκινου συναγερμού. Δηλαδή όταν η συγκέντρωση των αιωρούμενων σωματιδίων φτάνει τα 150 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο αέρα. Τι θέλει να μας πει, δηλαδή, ο κύριος Γεωργιάδης είναι σε άμεση επικοινωνία με τους, με τους περιβαλλοντολόγους? Οι μετρήσεις γίνονται καθημερινά. Δηλαδή και αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αττική που χτύπησε κόκκινη θελομύχλη, ας πούμε, κατέγραψαν κατά μέσο όρο 100 μικρογραμμάρια ένα κυβικό μέτρο αέρα. Που σημαίνει ότι το δωρεάν ρεύμα θα παρέχεται ένα 150. Δηλαδή πρέπει να είναι ακόμα χειρότερη η κατάσταση για να σου παρέχεται δωρεάν ρεύμα. Εν πάση περιπτώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Να το δούμε από τη θετική του πλευρά ότι είναι κάτι καλό, έτσι, μια καλή κίνηση. Ναι, εντάξει, μέχρι να υλοποιηθεί, μέχρι ελπίζω να μην τελειώσει ο χειμώνας. Για να δούμε. Παρ' όλα αυτά, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι χθες Κυριακή δόθηκε και πάλι σύσταση στους πολίτες για προσοχή και περιορισμό της έντονης σωματικής δραστηριότητας. Με βάση την εξέλιξη των μετρήσεων, όπως είπα, της ατμοσφαιρικής ρήπανσης, και είχε εκδοθεί ειδική οδηγία από το Υπουργείο Υγείας για τα παιδιά, για τους άνω των 65 ετών και για τα άτομα με άσθημα που μπορεί να χρειαστούν πιο συχνές πνές του ανακουφιστικού φαρμάκου. Μας λένε με λίγα λόγια να ζεσταθούμε, αλλά με μέτρο. Κάπως έτσι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι λένε αυτό ακριβώς. Εν πάση περιπτώσει, καλές γιορτές να έχουμε με υγεία. Καλές γιορτές να έχουμε, Μαριάννα. Πάνω απ' όλα και ζεστό καιρό. Θα έχει καλό καιρό από ό,τι είδα τα Χριστούγεννα. Λίγες βροχούλες μόνο. Θα έχει λίγες βροχούλες. Μας μίλησε ο κ. Ερνιακός. Μας τα είπε. Ενημερωθήκαμε και γι' αυτό. Θα πάρουμε τα μέτρα μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σε ευχαριστούμε. Πάμε μέχρι την γειτονική χώρα, την Τουρκία. Διότι στην Τουρκία γίνεται χαμός. Το ένα σκάνδαλο δεν δέχεται το άλλο. Τι έχει συμβεί? Ή θα σκάσουν όλα μαζί ή δεν θα σκάσει τίποτα. Πογκρόμ διώξεων λοιπόν στην Τουρκία. Περίπου 70 αξιωματικοί της αστυνομίας. Μέσα σε αυτούς και κεφάλια της αστυνομίας, να το πω έτσι πιο λαϊκά, διοικητικοί, οι οποίοι αποπένθηκαν από το σώμα τους με την αιτιολογία ότι δεν ειδοποίησαν την κυβέρνηση εγκαίρως για τις πληροφορίες που είχαν. Κάποιοι άλλοι μετακινήθηκαν σε άλλες υπηρεσίες από την περασμένη εβδομάδα, όταν έτσι ξέσπασε αυτή η προφυλάκηση των υπόπτων για συμμετοχή στο σκάνδαλο. Λοιπόν, η Μυρτώ Τσάβαλου έχει το ρεπορτάζ, θα μας πει ό,τι γίνεται στην Κωνσταντινούπολη, διότι είναι από τα πρώτα θέματα στην Τουρκία αυτό. Καλησπέρα, Μυρτώ. Καλησπέρα, Αγγελική. Χρόνια σου πολλά καταρχήν. Σε ευχαριστώ πολύ. Πριν ξεκινήσουμε τα θέματα αυτά τα σοβαρά, ναι μεν, έχουμε και τα δικά μας, πώς να το κάνουμε, να σε ευχηθούμε τα καλύτερα. Υγεία, να τα εκατοστήσεις. Έχουμε σε σένα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, χρόνια πολλά, καλή χρονιά, καλές γιορτές. Να είναι όλοι καλά.
Όπως είχαμε προβλέψει και την περασμένη εβδομάδα που τα λέγαμε πάλι Αγγελική, υπήρξε συνέχεια σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς που ακόμα οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία. Μας είχαμε ξαναμιλήσει το Μίζο. Ακριβώς, ακριβώς. Mm. Και θυμάσαι ότι λέγαμε ότι σίγουρα θα περιμέναμε και εξελίξεις και από την τρέχουσα εβδομάδα. Ναι. Λοιπόν, όπως είχαμε πει, λοιπόν, θα υπήρχαν καταιγιστικές εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Χθες οι τουρκικές αρχές απέπεμψαν άλλους 25 αξιωματικούς της αστυνομίας, mm-hmm. την ώρα που συνεχίζεται η έρευνα για τη διαφθορά. Να πούμε ότι, αν άκουσα καλά, το είχες πει και εσύ, ότι περίπου 70 αξιωματικοί της αστυνομίας έχουν ήδη αποπεμφθεί. Συμπεριλαμβάνονται σε αυτούς διοικητές 5 διευθύνσεων της ασφάλειας Κωνσταντινούπολης. Η αιτιολογία, όπως είπες και εσύ, είναι ότι δεν είχαν ειδοποιήσει επίσημα την κυβέρνηση για την έρευνα αυτή που βρίσκονται σε εξέλιξη εδώ και μήνες. Τώρα να πούμε ότι ο Πρωθυπουργός Ερντογάν συνεχίζει έτσι κάπως τις προκλητικές δηλώσεις για την υπόθεση αυτή. Κατηγορεί διεθνείς οργανώσεις και σκοτεινές συμμαχίες ότι ενθαρρύνουν την έρευνα για τη διαφθορά και είπε ότι θα συνεχιστεί η προσαγωγή εκείνων που βρίσκονται πίσω από την έρευνα. Όχι πίσω από το σκάνδαλο, πίσω από την έρευνα. Αυτό είναι το έτσι... κάπως αστείο θα λέγαμε της υπόθεσης. Πάντως το θέμα αναλύεται υπό πολλά πρίσματα, να σου πω Αγγελική, με τα βλέμματα να στρέφονται στον εξόριστο στη ΣΥΠΑ αντίπαλο του Ερντογάν, τον Φετουλάχ Γκουλέν. Σχολιαστές αναφέρουν ότι πρόκειται για πόλεμο μεταξύ δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Μεγάλο θέμα τώρα αυτό. Mm-hmm. Γιατί φέρνει στο φως τέλος πάντων της δημοσιότητας μια κόντρα που, εντάξει, μπορεί κάποιοι να γνώριζαν ότι υπήρξε μεταξύ αυτών των δύο κυρίων, αλλά τώρα φαίνεται να είναι και αυτή που ευθύνεται για το σκάνδαλο αυτό. Ακριβώς. Mm. Τώρα να πούμε ότι οι σχολιαστές αναφέρουν ότι ενδεχομένως να πρόκειται για πόλεμο μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών, ενώ άλλοι θεωρούν πως πίσω από όλα αυτά κρύβονται Ισραήλ και ΗΠΑ. Ο ίδιος ο Γκουλέν, που να σημειώσουμε ότι ασκεί ισχυρές επιρροές στη δικαιοσύνη και στην αστυνομία, αρνείται Αγγελική οποιαδήποτε επέμβαση από τη ΗΠΑ. Καλά. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να πει ποτέ, θα είχε το θάρρος ένας πολιτικός, μιλάω γενικά, να παραδεχτεί τυχόν διασυνδέσεις του, και το έχουμε δει άλλωστε αυτό και στον ελλαδικό χώρο. Mm. Από την άλλη όμως, γιατί να μην τον πιστέψουμε. Ακριβώς. Γιατί να μην τον πιστέψουμε. Αυτό εντάξει, είναι περιμένουμε. Είναι ένα θέμα το οποίο νομίζω θα μας απασχολεί μυρτό και τις επόμενες μέρες. Και... Σίγουρα και θα έχουμε να πούμε πολλά ακόμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Μία πτώση ενός πολύ ισχυρού ανθρώπου στο χώρο της ένδυσης και όχι μόνο. Είναι αυτό που σήμερα από το πρωί συζητιέται. Βέβαια, εδώ και καιρό είχαμε ακούσει τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η αλυσίδα καταστημάτων Sprinter. Και όπως φαίνεται, πέφτουν και οι τίτλοι τέλους της πετυχημένης, άλλοτε πετυχημένης αλυσίδας ρούχων, Sprinter, η οποία σύμφωνα με την απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την οποία αυτή η αλυσίδα βγαίνει σε καθεστώς πτώχευσης. Το δικαστήριο ουσιαστικά έκανε αποδεκτό το αίτημα του προμηθευτή της εταιρείας και για να κηρύξει έτσι σε κατάσταση πτώχευσης την εταιρεία του. Πλέον, βάσει της δικαστικής απόφασης, να σας πω, οι πιστωτές της Sprinter θα μπορούν να κινηθούν δικαστικά εναντίον της με στόχο να διεκδικήσουν τα φέσια που τους έχει αφήσει. Το μόνο, ας πούμε, όπλο, θα λέγαμε, της διοικητικής της εταιρείας, όπως αναφέρουν οι πηγές, είναι η άσκηση έφεσης κατά της απόφασης του δικαστηρίου. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η εταιρεία Sprinter ήταν μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές, πολυεθνικές αλυσίδες της μόδας. Και εγώ θα έρθω λίγο από την πλευρά την πιο κοινωνική, αν θέλετε, ότι χάθηκαν τόσες δουλειές, κλείνουν τόσα καταστήματα και πραγματικά είναι ένα θέμα αρκετά σοβαρό. Διότι και άλλος κόσμος δεν μας φτάνει ενεργεία που είναι στα ύψη, τώρα και άλλοι άνθρωποι αναζητούν δουλειά. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η κατάσταση, αυτή η πτώση του κολοσσού, του ελληνικού κολοσσού? Ο υπερδανισμός ήταν και η βασική αιτία που οδήγησε στην κατάρρευση της Sprinter. Υπολογίζεται περίπου 96 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία 60 εκατομμύρια είναι τραπεζικός δανεισμός. Δηλαδή,
96 ο Φίλη, τα 60 είναι δανεισμός, καταλαβαίνετε, έτσι, δεν άντεξε. Δεν άντεξε η Sprinter και δήλωσε πτώχευση. Τι να πω, παιδιά, πραγματικά δεν έχω λόγια. Λοιπόν, αφήνουμε και τον κύριο Sprinter και πάμε σε μια οικογένεια, να δούμε ένα βίντεο πραγματικά συγκλονιστικό, ανατριχιαστικό, πώς μια οικογένεια μπορεί και ζει. Ακριβώς. Μπορεί και ζει χωρίς ρεύμα για 4 ολόκληρα χρόνια. Το διανοείστε. Και όμως αληθινό. Πάμε να δούμε το βίντεο. Αν γίνει μια προειδοποίητη διακοπή ρεύματος και αυτή διαρκέσει λίγο περισσότερο από μερικά λεπτά, αρχίζει η ανησυχία στο σπίτι για το πότε θα έρθει το ρεύμα και γιατί συμβαίνει αυτό. Η αγωνία σταματά όταν επιστρέφει το φως. Φανταστείτε ότι αυτή την αγωνία τη βιώνουν αρκετοί συμπολίτες μας για μήνες και κάποιοι για χρόνια. Στα Χανιά μια οικογένεια με 3 ανήλικα παιδιά ηλικίας από 4 έως 9 ετών τη ζει αυτή την αγωνία εδώ και 4 χρόνια. Όπως μας λέει η μητέρα, από το 2009 ζουν σε χωριό του Δήμου Πλατανιά χωρίς ρεύμα καθώς δεν μπορούν να πληρώσουν το λογαριασμό. Εσείς πώς ζείτε όλα αυτά τα χρόνια, 4 χρόνια χωρίς ρεύμα? Με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτές με στηρίζουν από τρόφιμα και όλα αυτά. Προσπάθησα να κάνω κάποιες κινήσεις, μήπως βρεθεί κάποιος τρόπος να κάνω έναν διακανονισμό, να μου το συνδέσουν και να πληρώνω σιγά σιγά και δεν το δεχτήκανε. Πολλές φορές. Η φιάλη γραερίου, τα κεριά και η γεννήτρια όταν υπάρχουν χρήματα για βενζίνη είναι για αυτούς η λύση για την καθημερινότητά τους. Τα παιδιά κάνουν μπάνιο με νερό από κατσαρόλες, ενώ για να διαβάσουν ανάβουν κεριά. Οι εικόνες αυτές μας γυρίζουν σε άλλες εποχές πριν το 1950, όπου αυτή ήταν η καθημερινότητα για τις επαρχιακές πόλεις της χώρας. Όμως ζούμε στο 2013 και σε λίγες μέρες μπαίνουμε στο 2014 και αυτοί οι άνθρωποι ζουν δίπλα μας, ανάμεσά μας. Με τη γεννήτρια, με το μαγείρεμα. Όλα αυτά τα πράγματα δηλαδή έχουν βαρεθεί και τα παιδιά να τρώνε τα ίδια και τα ίδια γιατί πεντρογκάζεσαι, δένει. Τελείωσε. Δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Να σημειωθεί ότι και οι δύο γονείς είναι άνεργοι και εδώ και 10 μέρες προσπαθούν να βρουν μια λύση για το ρεύμα, καθώς όπως ανακοινώθηκε από την κυβέρνηση, οι Δήμοι έχουν την ευθύνη καταγραφής για την επανασύνδεση του ρεύματος για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Όπως η ίδια η μητέρα καταγγέλει, περιμένει να περάσει από επιτροπή του Δήμου Πλατανιά, ενώ συνεχώς κάνει αιτήσεις. Μπορούσαν να πούνε στην κοπέλα ότι δεν γίνεται κάτι, κάτσε στο σπίτι σου και βγάλ την με τη γεννήτρια. Αλλά όμως της λένε πήγαινε κάνε μια αίτηση από εκεί, πήγαινε κάνε μια αίτηση από εδώ. 15 μέρες δεν την έφταναν τα υπόλοιπα, της πήρανε και τις πινακίδες στα Χανιά, επειδή είδανε τον άντρα της ότι είναι ξένος. Με τα 3 παιδιά μέσα τις ξυλώσαν τις πινακίδες και τους παρακάλαγε ο άνθρωπος ότι πάω το παιδί στην ΕΛΕΠΑΠ. Τίποτα. Ξυλώσανε το ανθρώπου τις πινακίδες. Δεν έχουν ούτε μεταφορικό μέσο τώρα, αυτή τη στιγμή. Ας αναλογιστούν αυτοί που κυκλοφοράνε με πλαστές πινακίδες. Το χρέος στη ΔΕΗ είναι 2.300 ευρώ, καθώς το ρολόι ανήκει σε συγγενικό της πρόσωπο που πριν από χρόνια είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην μπορεί να αποπληρώσει το πρόστιμο προκειμένου να προχωρήσει σε διακανονισμό, όπως ζητά η ΔΕΗ και κάπως έτσι πέρασαν 4 ολόκληρα χρόνια. Ζητάω το κράτος να μπορέσουν να μου κάνουν άμεση κίνηση για το ρεύμα. Αυτό με νοιάζει πιο πολύ. Γιατί ούτε πλυντήριο μπορούμε να βάλουμε, ούτε ψυγείο, ούτε θερμοσύφωνα να κάνουν μπάνιο τα παιδιά. Πώς κάνετε μπάνιο τέσσερα χρόνια? Ζεσταίνω νερό στην κατσαρόλα και σε πεντρογκάζει. Η μητέρα ζητά από το κράτος να είναι πιο ανεκτικό με ανθρώπους που τα πενιχρά εισοδήματά τους δεν τους επιτρέπουν συνεχείς μετακινήσεις σε υπηρεσίες και να δείξει στην πράξη το κοινωνικό του πρόσωπο. Πραγματικά, τι να πω, είναι εικόνες που μας γυρίζουν στο 1950, μια καθημερινότητα που ήταν τότε αυτή, καλός ή κακός, αλλά όταν είσαι στο 2013 αυτές οι εικόνες και αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να τη χωρέσει ανθρώπινος νους, το μόνο σίγουρο. Μια οικογένεια λοιπόν με 3 ανήλικα παιδιά στην Κρήτη ζει για 4 ολόκληρα χρόνια χωρίς ρεύμα. Τα παιδιά να πούμε ότι είναι από ηλικίας 4 έως και 9 ετών. Πώς ζεσταίνονται? Όταν έχουν χρήματα λοιπόν για να βάλουν βενζίνη, τότε λειτουργεί η γεννήτρια. Έχουν μια φιάλη γραερίου, άλλος τρόπος, αλλά και τα κεριά. Τα παιδιά για να κάνουν μπάνιο ζεσταίνει η μητέρα στην κατσαρόλα νεράκι και έτσι ζεσταίνονται τα παιδιά. Και ανάβουν κεριά, ακούστε, για να διαβάσουν τα παιδιά για να πάνε στο σχολείο, ανάβουν κεριά, υπό το φως των κεριών λοιπόν.
Πραγματικά συγκλονιστικό. Και κάποιοι άλλοι άνθρωποι να μην μπορούν, που έχουν χρήματα, να βλέπουμε να μην κάνουν κάτι και να βοηθούν τέτοιες ομάδες ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Έλος πάντων. Πάμε στο govastileto.gr, το γυναικείο site με τη γόβα του που σας πάει παντού. Στο govastileto.gr το πρωί είδαμε ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του κόσμου εδώ και λίγες ώρες με τον Κάρλο Σαντάνα, τον πολύ γνωστό τραγουδιστή και μουσικό, ο οποίος εντελώς τυχαία βρήκε τον ντράμερ, τον χαμένο του ντράμερ, αυτόν δηλαδή που έψαχνε εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια. Πώς? Μέσα από ένα ρεπορτάζ. Να πάμε να δούμε, έτσι, να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ο Κάρλος Σαντάνα βρισκόταν στην Οκλαχώμα για συναυλία του. Εκεί λοιπόν που χάζευε στην τηλεόραση της Οκλαχώμα, πέφτει πάνω σε ένα βίντεο, σε ένα ρεπορτάζ τηλεοπτικού σταθμού, τοπικού τηλεοπτικού σταθμού, και βλέπει έναν άστεγο στα σκουπίδια. Εκείνος ο άστεγος λοιπόν άρχισε να λέει, να εξιστορεί αυτά που έχει περάσει. Μέχρι που ανακαλύφθηκε ότι ο άστεγος ήταν ο εξαφανισμένος, ο χαμένος ντράμερ του Κάρλος Σαντάνα. Ενδιαφέρθηκε αμέσως ο Κάρλος Σαντάνα να βρει τον ντράμερ του. Όπως καταλαβαίνετε, η συγκίνηση στα ύψη. Πήρε αμέσως τηλέφωνο το τηλεοπτικό σταθμό, ζήτησε να μιλήσει με τον δημοσιογράφο. Και έτσι είχαμε τη συνάντηση των δύο αυτών αντρών, του Κάρλος Σαντάνα από τη μία και από την άλλη του ντράμερ. Πάμε να δούμε το ανατριχιαστικό πραγματικά βίντεο και την αντίδρασή τους. You know, I did some research on you. Yeah. You're the real deal. You thought I was kidding you? Back on December 9th, I had a conversation with this man who was rummaging through piles of trash on Pearmain Street in East Oakland. I asked him what were some of the things he found. One time I found an old pair of jeans. And it had about $800, $100 bills. You found an old pair of jeans that had $800 of cash in it? Yes, yeah, I did. Out here? Out here on the streets. On Pearmain? Yeah, I just riding by one day. I also asked him what he did with the money. Well, use it to buy equipment. I'm a landscaper and a composer. Then I asked him his name. My name is Marcus. Marcus. Marcus Malone. Marcus Malone. At one time I was with the Santana Band, the original Santana Blues Band. You were the original Santana Blues Band, and yes. Now you're out here picking through all the trash. Now I'm homeless and on the streets. So I went back to visit Marcus, to bring him something he asked me to do before we parted ways. I forget your name. My name's not important. Yes, it is. No, to me it is. Your name is important. I brought you a friend. Who? Man! Marcus the Magnificent Malone. Oh, my God. Oh, man. Man. Look at you. Marcus the Magnificent Malone. Man. You don't know how afraid to get to see you. Oh, Marcus, it's an honor to be in your presence, man. I always cherish you, man. You and your family were so gracious to us. You see, after this story aired, Carlos Santana made numerous trips to East Oakland looking for Marcus. After failed attempts, his manager reached out to me via Facebook, and I went searching and found him in less than 20 minutes. Well, we're gonna hook up because of this gentleman, and you know, I mean, God has a way, man. And yeah. This is the only photo of Marcus that I could find. That's him in the sombrero. That's him, man. That's magnificent, Marcus Malone, man. All right. His spirit is indomitable. I have been producing People Behaving Badly segments for close to 8 years. But never in my wildest dream did I ever imagine this. In East Oakland, Stanley Roberts, Cron 4 News. Κι άλλο ήθελα να δω. Πολύ με συγκίνησε αυτή η ιστορία. Ο Μάρκους λοιπόν, ο επί 40 χρόνια εξαφανισμένος ντράμερ του Κάρλο Σαντάνα, έφυγε από το συγκρότημα. Γιατί μετά από κατηγορίες μάλιστα που υπήρχαν σε βάρος του για φόνο. Αυτό ήταν και ο λόγος που τον οδήγησε στο να εξαφανιστεί. Παρόλο που οθώθηκε, δεν έβρισκε δουλειά και έτσι χάθηκε. Ενώ στην αρχή ο Κάρλος Σαντάνα προσπαθούσε να βρει τον ντράμερ του, δεν τον έβρισκε. Μετά από ένα σημείο και μετά από αρκετές προσπάθειες μάλιστα που έκανε, τα παράτησε, αλλά έλα όμως που η ζωή τους ξαναένωσε
έστω και με αυτόν τον τρόπο. Είδατε μερικές φορές, τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Εκεί καταλήγω εγώ. Λοιπόν, πάμε μέχρι το Hollywood, μέχρι την Αμερική, διότι τα Όσκαρα έρχονται και σήμερα στο kovastileto.gr είδαμε ένα εξαιρετικό βίντεο, το οποίο ήταν το teaser, υπερπαραγωγή, των Όσκαρ που θα γίνουν, να σας πω, το 2014, 2 Μαρτίου συγκεκριμένα, στο Dolby Theater του Λος Άντζελες. Για δεύτερη φορά, η οικοδέσποινα του λαμπερού σοου, της μεγάλης γιορτής του κινηματογράφου, είναι η Έλεν Ντετζενέρης, η οποία είναι πασίγνωστη παρουσιάστρια, διάσημη παρουσιάστρια σε όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι και το όνομα, άμα δεν σας λέει κάτι, σίγουρα άμα τη δείτε, θα την αναγνωρίσετε αμέσως. Έχει ξαναπαρουσιάσει τα Όσκαρ η Έλεν Ντετζενέρης το 2007, μετά από 8 χρόνια τα ξαναπαρουσιάζει λοιπόν. Αυτή θα είναι η οικοδέσποινα των φετινών Όσκαρ. Να σας πω ότι οι υποψηφιότητες για τα Όσκαρ θα γίνουν στις 16 Ιανουαρίου. Τότε θα μάθουμε ποιες ταινίες θα πάρουν Όσκαρ και σε ποια κατηγορία. Ενώ στις 2 Μαρτίου θα απονεμηθούν κιόλας. Γυρίστηκε το teaser, το εντυπωσιακό teaser, με την πρωταγωνίστρια φυσικά, Ellen DeGeneres, και 250 χορευτές. Βγαίνουν φορώντας όλοι κοστούμοι στους δρόμους του Λος Άντζελες και χορεύουν υπό τους ήχους του The Walker, του τραγουδιού The Walker. Με αυτό λοιπόν το εξαιρετικό teaser υπερπαραγωγή των φετινών Όσκαρ θα κλείσουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Καλή εβδομάδα να σας ευχηθώ. Παραμένετε στη τηλεόραση της Ζούγκλας, στο χριστουγεννιάτικο θα λέγαμε πρόγραμμά της, το οποίο θα σας κρατήσει την καλύτερη συντροφιά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας!